Ευλογημένος ήρθε να είναι ο καινούριος χρόνος, αδερφή μου, τον οποίο μας αξίωσε ο Θεός να εισέλθαμε στα αρχάς Του. Ήδη παρήρθαν 14 ημέρες και τώρα προχωρούμε και ο καιρός φεύγει γρήγορα. Οι εβδομάδες και οι μέρες παρέρχονται, οι μήνες και τα έτη φεύγουν όπως φεύγει το νερό, το οποίο δεν σταματά ποτέ. Αυτή είναι η ζωή μας και νομίζουμε ότι χθες γεννηθήκαμε, ενώ πέρασαν τα χρόνια, έχουν εναποθέσει στη ψυχή μας το βάρος της αμαρτίας και εμείς ή αμετανόητοι θα είμαστε ή μετανοημένοι. Εάν προσέξαμε, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το πρώτο του κήρυγμα το οποίο άνοιξε το στόμα Του για να δώσει στον κόσμο την δική Του αγάπη, τους είπε «Μετανοείτε, ίγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό ήταν το πρώτο του κήρυγμα το οποίο έκανε ο Κύριος μας επάνω στη γη, διότι βρήκε τον κόσμο μέσα στην αμαρτία και δι' αυτό είπε το «Μετανοείτε». Το ίγκη και η Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή η Εκκλησία την οποία εμείς απολαμβάνουμε την χάρη της, αυτή η Εκκλησία είναι αυτή η Βασιλεία των Ουρανών την οποία ίδρυσε ο Θεός επί της γης. Και βρισκόμεθα μέσα σε αυτήν την αγάπη του Θεού και οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι εισήρχονται μέσα στην Εκκλησία, έσκυβαν και προσκυνούσαν το δάπεδο της Εκκλησίας και έλεγαν ότι προσκυνούμε το δάπεδο του Παραδείσου. Ασχέτως αν εμείς σήμερα έχουμε βεβηλώσει την Εκκλησία, την έχουμε μολύνει την Εκκλησία του Χριστού και ο Χριστός μας τα βλέπει όλα και λυπάται και ανέχεται και παραχωρεί την αγάπη Του, αλλά περιμένει αυτό το οποίο είπε «Μετανοείτε, ίγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Ο Κύριος μας, πρεσβευτάς εις το θρόνο Του, έχει τους αγγέλους, τους Αγίους, τους μάρτυρες, τους ομολογητάς, όσοι βρίσκονται εις των ουρανών, και τους Αγίους Του αυτούς μας τους έχει και εμάς για να μας φυλάττουν και να πρεσβεύουν συνεχώς εις τον Θεόν δια την σωτηρία μας. Πρεσβευτάς λοιπόν έχουμε πρώτον την Πανάχραντο Μητέρα Του, η οποία διαρκώς κλαίει δια της αμαρτίας μας και παρακαλεί τον Υιόν της να μακροθυμήσει. Υιέ μου και Θεέ μου, μακροθύμησον, διότι κατέβηκες από τους ουρανούς δια τους αμαρτωλούς. Και ο Θεός μας δια πρεσβειών της Πανάχραντο του Μητρός μακροθυμεί, αναβάλλει και περιμένει την ειδική μας σωτηρία. Έχουμε δε πρεσβευτάς και τους Αγίους, μεταξύ των οποίων έχουμε την χάρη του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος μας αξιώνει και ερχόμεθα εις των ιερών του ναών, δια να ακούσουμε λόγον Θεού, να ακούσουμε αυτό το οποίο ζητάει η ψυχή του καθενός. Διότι τίποτε άλλο δεν χορταίνει την ψυχή του ανθρώπου, είμαι μόνο ο Λόγος του Θεού. Ρήματα ζωής, ρώτησαν εκεί οι μαθητές τον Κύριό μας και τον παρεκάλεσαν όταν τους είπε μήπως θέλετε να
φύγετε κι εσείς από κοντά μου, διότι όλοι τον κατέτρεχα, όλοι τον μισούσα και είπεν την ερώτηση ο Θεός, μήποτε θέλετε να φύγετε κι εσείς, λέγει, από κοντά μου. Και απήντησαν οι μαθητές με ένα στόμα, Κύριε, πού πορευσόμεθα, Κύριε, πού να πάμε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, λέει. Τα λόγια σου είναι δια την αιώνια ζωή. Αυτό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί μεταξύ του κόσμου. Ή η βασιλεία των ουρανών ή τα επίγεια και τα πρόσκαιρα. Και παρακολουθούμε σήμερα ότι δυστυχώς οι άνθρωποι κλείνουν προς την γη και όχι προς τον ουρανό. Δεν αναβαίνουν, αλλά σύρονται πάνω στην γη για να γίνουν βρώμα και πόμα του αλλοτρίου, φαγητό και ποτό του διαβόλου, λέει. Κύριε, πριν εις τέλος απόλο με σώσον με, εντός ολίγου χρονικού διαστήματος, ολίγων ημερών, εισερχόμεθα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και θα φτάσουμε εις τον Μεγάλον Κανόνα και θα ακούσουμε αυτά τα λόγια. Κύριε, πριν εις τέλος απόλο με σώσον με, προτού, λέγει, απολεστώ, προτού χάσω την βασιλεία σου την επουράνιον, σώσε με, Κύριε. Είναι αλήθεια ότι στο δρόμο μας που περπατούμε, στην εργασία που έχουμε, στις συζητήσεις που κάνουμε, παρακολουθούμε ακριβώς μία μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν τον Θεό καθόλου. Δεν θέλουν να ακούσουν δια τον Θεό. Και δυστυχώς αν ήταν εις τον κόσμο θα ήταν κάτι το υποφερτό. Αλλά όταν διοικούν τους ανθρώπους, κυβερνούν τους ανθρώπους και αυτοί οι οποίοι κυβερνούν είναι παντελώς άθεοι, δεν θέλουν να ακούσουν δια τον Θεό, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Το κηρύττουν, το ομολογούν και λέγουν «Εγώ είμαι άθεος», λέει. Και θέλει να κυβερνήσει αυτόν τον κόσμο χωρίς να έχει σκοπό να οδηγήσει την ανθρωπότητα προς την σωτηρία και την αιώνια ζωή. Αυτά λέγεται δια τους καθυστερημένους. Δεν είναι δια τους μορφωμένους ανθρώπους. Πλην όμως η Αγία Γραφή ομιλεί συνεχώς και λέγει ότι το μέγεθος της ενοχής αυτών των ανθρώπων, λέγει, είναι τόσο μεγάλο, ούτως ώστε θα έχουν και κακόν τέλος. Καταδιώκεις τον Θεό, νομίζεις ότι δεν σε ακούει, δεν σε βλέπει, δεν σε παρακολουθεί και θέλεις να κάνεις αυτό το οποίο είναι αντίθετο προς τον νόμο του Θεού. Είναι φοβερό να κλείνει κανείς, να κλείει τα αυτιά του και να μην θέλει να ακούσει την φωνή του Θεού. Είναι φοβερό να φέρει τα χέρια του και να κλείει τα αυτιά του για να μην ακούει το όνομα Θεός. Βρίσκονται οι άνθρωποι μέσα σε μία νάρκη, ναρκωμένοι, και δεν θέλουν ποτέ να ακούσουν ότι ο Θεός εταπεινώθη, έγινε άνθρωπος, εσταυρώθη για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν κατέβηκε από τους ουρανούς απλώς για να κάνει έναν περίπατο ο Θεός, αλλά κατέβηκε να υποστεί θυσία για να σώσει τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Ο Θεός ομιλεί πάντοτε με παρησία, ομιλεί δυνατά,
ομιλεί δημοσίως, δεν κλείνει το στόμα του ο Θεός, διότι όσοι τον κατέτρεχαν, πάντοτε εκείνοι δεν είχαν την δύναμη ούτε να τον αγγίξουν έως ότου ήρθε η στιγμή κατά την οποία ετελείωσε το έργο του ο Θεός και τότε εκουσίως, χωρίς να τον βιάζει κανείς, έπεσε εις τα μαρτύρια για να σώσει τον άνθρωπο. Έχισε το αίμα του για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός επικρίνει τους διώκτας του, τους αμαρτωλούς, δια την ανοησία την οποία έχουν, διότι τίποτε άλλο δεν τους διακρίνει, ημι μόνο μία αφροσύνη, μία τρέλα. Ενθυμηθείτε εκείνη την ωραιοτάτη παραβολή του Κυρίου μας, ο οποίος είπε ότι ενός ανθρώπου πλουσίου, λέγει, εφόρησεν η χώρα, δηλαδή έδωκεν ο Θεός εφορία και τα γεννήματα του, λέγει, σαν τόσα πολλά και δεν ήξερε τι να τα κάνει και συλλογίζεται όλη τη νύχτα επάνω στο κρεβάτι που έπεσε να κοιμηθεί τι να τα κάνει διότι σαν τόσα πολλά και σε μια στιγμή ώστε να έλυσε το πρόβλημα είπε να κατακριμνήσω, λέγει, να κατεδαφίσω τα σαποθήκας μου, να τα σκάνω μεγαλυτέρας και να βάλω μέσα όλα τα γεννήματά μου και να πω εις την ψυχή μου. Μα η ψυχή δεν τρώει από τα πρόσκαιρα και τα μάτια τούτα. Δεν είπε τουλάχιστον να πω εις το σώμα μου, αλλά είπε εις την ψυχή του. Και θα πω εις την ψυχή μου, φάγε, πίε, έχεις πολλά δια πολλά χρόνια. Και εκείνη τη στιγμή ο παραλογισμός του έδωκε και μία απάντηση, διότι απεκρίθη ο Θεός. Είναι αυτό το οποίο καμιά φορά λέγουμε ότι μιλώ κάτι, αλλά δεν με ακούει ο Θεός. Με ακούει ο Θεός, οπωσδήποτε με ακούει ο Θεός. Και όχι μόνο αυτά που θα πω τα ξεύρει, αλλά και εκείνα τα οποία θα πούμε την τελευταία στιγμή που θα ξεψυχούμε για να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Την τελευταία λέξη τη γνωρίζει ο Θεός τι θα πούμε προτού φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εκείνη τη στιγμή του απαντά, ανόητε του λέγει, άφρον, ανόητε του λέγει. Αυτήν την νύχτα που εσύ έλυσες το πρόβλημα σου που να βάλεις τα γεννήματα, σαν να μην υπάρχουν πτωχοί, ούτε ορφανά, ούτε χείρες, ούτε εγκαταλελειμμένοι, σαν να μην υπάρχει κανείς ο οποίος πεινά δίπλα σου και εσύ τα μαζεύεις για τον εαυτό σου, αυτήν την νύχτα του λέγει την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Σου ζητούν την ψυχή σου οι δαίμονες και α, οι τίμα σας τίνοι έστε αυτά τα οποία εσύ ετοιμάζεις, σε ποιο θα τα φύγεις. Ήρθε τούτον το ερώτημα να είναι στην ζωή του καθενός ανθρώπου ζωντανό και να βλέπει την σωτηρία της ψυχής του και όχι τα πρόσκαιρα και τα μάτια. Η μορία και η ισχυρογνωμοσύνη την οποία έχουν οι αμαρτωλοί άνθρωποι είναι κάτι το οποίο ο Θεός το μισεί. Ενώ σου δίδει το χέρι του να σε βοηθήσει ο Θεός, εσύ μένεις ισχυρογνώμα στην απιστία σου. Δεν με ενδιαφέρει, λέει. Τους καλεί να μετανοήσουν και να γίνουν σοφοί άνθρωποι, διότι εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζει τα του αιωνίου κόσμου, εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζει δια την μέλουσα ζωή, εκείνος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει δια την μέλουσα ζωή, πρόκειται περί ενός μωρού ανθρώπου, δηλαδή ανοήτου ανθρώπου. Διότι τίποτε δεν μένει στον κόσμο αυτόν, αδερφοί μου. Όλα έρχονται και παρέρχονται. Και αν σκεφτεί κανείς και
φτάσει στα μικρά του τα χρόνια ως αυτήν τη στιγμή και σκεφτεί πόσοι γνωστοί του έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, τότε ίσως συνέλθει κάπως. Ξέρετε, αν αριθμίσουμε από τον καιρό που είμαι τα μικρά μωρά μέχρι αυτής της στιγμής, πόσοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, τότε είναι εκείνο το μέσο το οποίο μπορεί να μας ξυπνήσει ότι κάποια ημέρα και εμείς ενώ περπατούμε για να περάσουμε το γεφύρι αυτό το οποίο ονομάζεται αιώνιο ζωή, κάποια ημέρα ενώ όσο σπρώχνουμε ο ένας τον άλλο, κάποια ημέρα θα φτάσουμε και εμείς στο γεφύρι αυτό. Δεν θα μείνουμε. Αθάνατοι δεν θα μείνουμε. Αθάνατος μένει μόνο εκείνος ο οποίος ακριβώς σκέπτεται την σωτηρία της ψυχής του. Δι' αυτό είναι και εκείνο το ωραιότατο το οποίο λέγει, εάν πεθάνεις προτού αποθάνεις, δεν θα αποθάνεις όταν θα αποθάνεις. Δηλαδή ο άνθρωπος εάν αποθάνει, εάν νικήσει δηλαδή τις αμαρτίες του, εάν νεκρωθεί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος δια την αμαρτία, διότι ο νεκρός δεν κάνει αμαρτία ποτέ. Εκείνος ο οποίος είναι νεκρός, τον βλέπεις εκεί, είναι ακίνητος, αμήλυτος, δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν κινείται. Εάν νεκρωθείς, λέγει, δια την αμαρτία, εάν νικήσεις την αμαρτία, δεν θα πεθάνεις προτού αποθάνεις. Θα μείνεις αθάνατος, αιώνιος, στη βασιλεία των ουρανών. Μεταξύ των άλλων όμως ο Πανάγκαθος Θεός προλέγει και αναφέρει έναν κατηγορητήριο εναντίον εκείνων οι οποίοι αντιτίθενται εις τας μεθόδους του Θεού που χρησιμοποιεί η χάρις, η Θεία Χάρις του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο. Στη ζωή μας θα παρακολουθήσουμε ότι ο Πανάγαθος Θεός, επειδή μας βλέπει να πηγαίνουμε ακάθεκτοι προς την απώλεια, δεν έχουμε φρένα να σταματήσουμε την καταστροφή μας, τότε επειδή μας αγαπά τόσο πολύ επιτρέπει μία αρρώστια, μία ασθένεια. Αυτή η ασθένεια είναι αιτία δια να σωθεί ο άνθρωπος. Διότι ακριβώς λέγει ο προφήτης ότι, Κύριε, λέγει, δεν σε ενθυμόμουν ποτέ μου, μόνο, λέγει, όταν έπεσα άρρωστος, λέγει. Κύριε, εν δι' ασθενεία εμνίσθημέν σου. Όταν έπεσαμε άρρωστοι, τότε σε θυμηθήκαμε. Τότε θυμείται ο άνθρωπος ότι υπάρχει Θεός και ζητεί τη χάρη Του και τη βοήθειά Του. Ότι υπάρχουν Άγιοι. Τάζει τότε λαμπάδες μεγάλες, τάζει χρήματα, τάζει περιουσίες, για να λυτρώσει ακριβώς τον εαυτόν του από τον θάνατο. Με συγχωρείτε. Θέλει τον αγιασμό της ψυχής του άνθρωπος. Δι' αυτό εκάλεσε όλους τους αμαρτωλούς στις μετάνοια. Μετανοείτε, τους λέγει. Ήγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Αυτό το μετανοείτε είναι εκείνον το οποίο μας το λέγει καθεκάστην ημέρα, καθεκάστην ώρα, κάθε ένα λεπτό της ώρας. Μετανοείται. Επερίμενεν, αλλά δεν ηθέλησαν, λέγει, οι αμαρτωλοί να επιστρέψουν. Ενώ επερίμενε τη μετάνοιά του, αυτοί επεριφρόνησαν τη μακροθυμία του Θεού. Δι' αυτό προαναγγέλει τι θα τους συμβεί κατά την ημέρα της κρίσεως. Ας πεθάνω, λέγει, και δεν με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα τι θα γίνω.
Είναι τόσο ανόητη αυτή η σκέψη και η φωνή που ακούεται από πολλούς ανθρώπους, ούτως ώστε αν εγνώριζαν οι άνθρωποι τι λέγουν, δεν θα το έλεγαν ποτέ. Είναι πράγματι πολύ εξοργιστικό αυτό να εμπέζει την αγάπη και την πρόνοια του Θεού, ο οποίος θέλει να μας σώσει. Είναι βαρυτάτη η λέξη στην οποία εκφέρουν άνθρωποι της αμαρτίας. Τόσον πολύ βαριά είναι η λέξη αυτή, ότι δεν με ενδιαφέρει, ας πεθάνω, λέγει, και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει ας γίνει. Εάν οι δαίμονες φρύττουν την κόλαση, τρέμουν την κόλαση που είναι η κατοικία τους, εσύ πως ανοίγεις το στόμα σου και λέγεις με τέτοια απάθεια ό,τι θέλω ας γίνω, ό,τι θέλει, λέγει, ας επακολουθήσει. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να μην υπάρχει η φωνή στην ακοή των, ότι κάποια ημέρα θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλουν να ακούσουν ότι θα αποθάνουμε. Τρέμουν τον θάνατο. Και όντως τρέμουν τον θάνατο, διότι δεν είναι προετοιμασμένοι. Η φωνή του Θεού εξασφαλίζει τον άνθρωπο από τον πνευματικό κίνδυνο, τον πνευματικό θάνατο. Φωνάζει στον άνθρωπο, πρόσεχε, διότι όταν αποθάνεις δεν θα επιστρέψεις πίσω. Όταν δεις την πραγματικότητα θα είναι πλέον αργά. Προσπάθησε προτού έρθει η ώρα του θανάτου. Η φωνή του καθήκοντος το οποίο έχουμε να πράξουμε στον κόσμο αυτόν είναι ενώπιον μας ζωντανή αυτή η φωνή. Έχεις καθήκον, λέγει, στον κόσμο αυτόν να επιτελέσεις. Και το καθήκον σου το οποίο έχεις να επιτελέσεις είναι να προσέχεις να σώσεις την ψυχή σου. Με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την σωτηρία των ψυχών μου. Με φόβον και με τρόμο. Και εκείνον το οποίο είπαμε και άλλοτε, για να το επαναλάβουμε, όταν ανέλαβε ένας βασιλεύς να κυβερνήσει το κράτος του και ήθελε να μην αδικήσει κανέναν από τους πολίτες και τους υπηκόους του, ήθελε να απονέμει πάντοτε τη δικαιοσύνη στον κόσμο και τίποτε άλλο, όρισε ούτως ώστε στην θύρα του γραφείου του να στέκεται ένας αυλικός κάθε μία ώρα να αλλάζει και να του λέγει, να του ανοίγει ο λίγον την πόρτα και να του λέγει τούτα τα λόγια. Μέμνησο ο βασιλεύ ότι θνητός ή να φέρνεις πάντοτε στο νου σου ότι είσαι ένας θνητός άνθρωπος και πρόσεξε πως θα κυβερνήσεις το κράτος σου. Εάν υπήρχε, αδελφοί μου, σήμερα μια τέτοια φωνή σε αυτούς οι οποίοι θέλουν εντός ολίγου χρονικού διαστήματος, ο καθένας από εμάς θα δώσει μια ψήφο για να ψηφίσει έναν κυβερνήτη τούτου του τόπου. Ο κυβερνήτης αυτός τον οποίο θα δώσεις την ψήφο σου πρέπει πρώτα-πρώτα να είναι άνθρωπος του Θεού, να φοβάται τον Θεό για να απονέμει δικαιοσύνη. Διότι δεν φοβάται τον Θεό ο αθεόφοβος άνθρωπος. Όταν δεν φοβάται τον Θεό δεν θα φοβηθεί τους ανθρώπους.
Δι' αυτό ήθε να υπήρχε μια τέτοια φωνή, αλλά θα πούν όταν δεν παραδέχονται ότι υπάρχουν δαίμονες, θα σου πει ότι υπάρχει θάνατος. Νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιωνίως. Μέσα στα βάθη της συνειδήσεώς μας, στην ύπαρξή μας, ακούγεται η φωνή του Θεού. Προσέχετε, λέγει, διότι έρχεται η ώρα κατά την οποία τελειώνει ο παρόν κόσμος. Ιδού ο νυφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, θα το ακούσουμε εντός ο λίγο χρονικού διαστήματος, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Μακαρισμένος είναι εκείνος ο οποίος θα είναι έτοιμος, λέγει. Όταν λέγει εν το μέσο της νυχτός, εννοεί εδώ η Εκκλησία μας ότι δεν γνωρίζουμε ποιαν ώρα θα έρθει ο θάνατος, για να μας μεταφέρει από τον παρόντα κόσμο στον αιώνιο, τον αληθινό κόσμο. Όσοι άλλοι φοβούμενοι των Θεών προβάλλουν τα παραδείγματά των, δεν παραλείπουν δε και συμβουλάς διαλόγων και εγκομείων να ομιλούν δια των Θεών και την σοφία του Θεού, την χάρη του Θεού. Μήπως όμως όλα αυτά τα οποία βλέπουμε δίπλα μας, εάν κοιτάξουμε στον ουρανό, εάν κοιτάξουμε στην γη, εάν κοιτάξουμε στα δημιουργήματα του Θεού, τα οποία έπλασε ο Θεός, όλα αυτά δεν είναι εκείνα τα οποία ομολογούν ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των απάντων? Δεν επλάστησαν μόνα τους. Προσπάθησαν οι άνθρωποι να έβρουν πώς θα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και είπαν τις μεγαλύτερες ανοησίες τις οποίες δυνατιώνουν στο ανθρώπου να συλλάβει. Και τέλος κατέληξαν ότι τα πάντα, λέγει, δημιουργήθησαν μόνα τους. Και υπάρχει μία ωραιότερα από όλες τις άλλες εικόνα, όταν ερώτησε έναν από αυτούς τους απίστους ανθρώπους. Του λέγει, δημιουργήθησαν όλα μόνα τους? Ναι, λέει. Περίεργο πράγμα, λέγει. Περπατούσα μέσα σε ένα δάσος, λέει, και βρήκα ένα ρολόι. Και είπα, τυχαίως δημιουργήθηκε το ρολόι αυτό, είναι σωστό? Όχι, του λέει, κάποιος το έκανε και το έχασε εκεί. Ώστε κάποιος ή το δημιουργός αυτού του ρολογιού, του λέει. Δεν επλάστη μόνο του. Και αυτά όλα τα οποία βλέπεις και κινούνται με τόση αρμονία, δεν τα έπλασε κανείς? Τι να πει ο άπιστος, αδερφοί μου, μπροστά στα λόγια τα οποία ακριβώς δεν μπορεί ούτε να απαντήσει ούτε να δώσει λύση? Μένει εκεί αποσβολωμένος, και αν πει κάτι, αυτό θα είναι η φοβερότερα ανοησία. Αφού το Υιός του ανθρώπου, ο Υιός δηλαδή του Θεού, ήρθε στην γη, ο Θεός επλησίασε πλέον τον άνθρωπο. Έπαθεν ως άνθρωπος, λέγει. Είναι έτοιμος να βοηθήσει τον άνθρωπο, διότι έπαθεν ο ίδιος και επείνασε και εδίψησε και αγρύπνησε και ίδρωσε και έπεσε εις τα χέρια αμαρτωλών ανθρώπων και τον υπέβαλον σε μαρτύρια φοβερά. Και εις τους δρόμους και στις πλατείες και στα άκρα των τυχών των πόλεων και των φρουρίων και στα σπήλια των δυναστών και εν μέσω των θαλασσών και στα ερήμους, παντού ακούστηκε και ακούεται η φωνή του Θεού. Εάν ανέβω εις τους ουρανούς, λέγει, εκεί είναι ο θρόνος
αν έρθει στην Γηλιαγή, εδώ είναι η παρουσία σου. Και αν καταβώ στα βάθητα της θαλάσσης, εκεί είναι το χέρι σου το θεϊκό. Πού να πάω, πού έχω τόπο να καταφύγω. Όπου και αν πάω, σε βλέπω, σε ακούω. Είναι φοβερόν εκείνο το οποίο σκιαγράφησαν τον Κάιν, που εφώνευσε τον αδελφό του, τον Άβελ, και αμέσως ήρθε σε νηγή να τρέμει. Όπου πατούσε, δεν τον κρατούσε νηγή, επήγαινε δεξιά, άκουε την φωνή, Κάιν, που είναι ο αδελφός. Δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το ερώτημα, το οποίο το απίφθαινε πάντοτε ο Θεός. Εισήρχεται μέσα στα σπήλαια, εκεί έτρεμαν τα σπήλαια και ακούεται η φωνή, Κάιν, πού είναι ο αδερφός. Όπου και αν περπατούσε, τα πάντα ήσαν εναντίον του. Κατά τον ίδιο τρόπο, αδερφή μου, είναι και εναντίον του απίστου ανθρώπου η φωνή της συνειδήσεώς του. Η φωνή δηλαδή του Θεού. Όταν λείψει η συνείδηση του ανθρώπου, τότε λείπει και η φωνή του Θεού. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση, όταν πορωθεί πλέον η συνείδηση του ανθρώπου, δηλαδή γίνει όπως η πέτρα. Τότε δεν ακούει ούτε βλέπει. Ό,τι και αν του πει ο Θεός, αυτός είναι πορωμένος, λέγει, πορώθηκε. Έφτασαν στη σκληρότητα, έφτασαν στην αχαριστία πλέον. Και πάντοτε να θυμίστε ότι εμείς οι άνθρωποι είμεθα οι μόνοι εχθροί του Θεού, διότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ζωής μας, να το ενθυμίστε αυτό, είναι ο ευεργετηθής αχάριστος. Τυχόν στη ζωή σου να δώσεις το είναι σου, να δώσεις το πάντια να βοηθήσεις τον αδελφό σου, τον συνάνθρωπό σου, το παιδί σου, να γίνεις θυσία, και όμως όταν έρθει η στιγμή κατά την οποία θέλεις να ακούσεις μία ευγνώμονα φωνή να απαντήσει, σε ευχαριστώ που έκανες τόσα για μένα, δεν απαντά, αλλά σου απευθύνει ύβρις και πολλάκις επιτίθεται εναντίον σου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακριβώς ευεργετήθη, πλην όμως είναι τόσο αχάριστος που αντί να είναι δικός σου, γίνεται, λέγει, εχθρός σου. Η πλησίον μου, λέγει, και η έγκιστά μου, αυτοί οι οποίοι ήσαν κοντά μου και ήγγιζαν στην ζωή τους επάνω μου, απομακρώθεν έστησαν. Απεμακρύθησαν απέναντι και τίποτε άλλο δεν κάνουν, ή μη μόνο να πετροβολούν, να ρίχνουν τα σπέτρας του αναθέματος, ότι δεν σε γνωρίζουν. Η πλησίον μου, λέγει, και οι έγκιστά μου εξ εναντίον μου έστησαν και εξεβιάζοντο την ψυχή μου επιτίθεντο εναντίον μου, λέγει, διότι ακριβώς εγώ έγινα άνθρωπος και έχισα το αίμα μου για να τον σώσω τον άνθρωπο. Όσον αν χρόνων άκακοι έχονται της δικαιοσύνης, ούκαι συγχυνθήσονται, οι δε άφρονες της ύβρεως όντες επιθυμητέα σεβείς γενόμενοι εμείς εις ανέστησιν. Εφόσον, λέγει, οι μη κυριευθέντες υπό της κακίας άνθρωποι θα ακολουθούν των βίων της δικαιοσύνης και της αρετής, δεν πρόκειται ποτέ να εντροπιαστούν. Οι δε αμαρτωλοί, επειδή επεθύμησαν την αλαζονία, την αλαζονική ζωή της κακίας και κατήντησαν στην εσχάτην ασέβεια, εμίσησαν την σωτηριώδη γνώση της αληθείας, την οποία ο Θεός εκήρυξε εις τον κόσμο. Θέλεις λοιπόν να μην τροπιαστείς ενώπιον του Θεού,
Έχεις αυτόν τον ποθό. Σε ενδιαφέρει αυτό. Θέλεις να μην αποκαλυφθεί η κακία σου ενώπιον του Θεού. Τήρησε αυτό το οποίο λέγει ο Θεός, μετανόησον. Ίγκυ και γάρη βασιλεία των ουρανών. Μη καταλήξεις στην δυστυχία και στον όλεθρον. Τότε πρόσεξε τη ζωή σου. Άκουσε την φωνή η οποία σε προτρέπει να κρατήσεις καλός και στερεά την δικαιοσύνη του Θεού. Τήρησε τις εντολές του Θεού. Μη παραβλέψεις όσα ο Θεός σου είπε. Όταν ο Θεός μας έδωκε τις 10 εντολές, μας είχε δώσει ένα φρούριο μέσα στο οποίο πρέπει να κινούμεθα. Εάν βγούμε έξω από αυτό το φρούριο, τότε τα πάντα διαλύονται. Και 10 εντολές, τα οποίες μας έδωσε ο Θεός, δεν είναι βαριές, το είπε ο Κύριος. Μην νομίζετε ότι αυτά τα οποία σας λέγω, λέγει, είναι βαριά. Είναι τόσο ελαφριά, λέγει, και ο ζυγός μου τόσο ελαφρύς, ούτως ώστε πάντοτε όταν με γνωρίσετε θα είστε κοντά μου χωρίς να φύγετε. Άκουσε την φωνή αυτήν η οποία σε προτρέπει να κρατήσει καλώς και στερεά την δικαιοσύνη του Θεού. Μόνον όταν μείνουμε πιστοί στο καθήκον και γίνουμε φύλακες και τηρητέ πάσης δικαιοσύνης. Όταν τηρούμε δηλαδή τα εντολές του Θεού. Μόνον τότε θα ευπροσωπόμεν πάντοτε και δεν θα κατεσχυντώμεν ποτέ και δεν θα έχουμε ποτέ βαριά τη συνείδησή μας και θα φοβούμεθα τον θάνατον. Εκείνος ο οποίος στηρεί τα εντολές του Θεού δεν φοβείται τον θάνατο, αλλά μεταφέρεται, λέγει, από την παρούσα ζωή στην αιώνια. Εσκέφτης εδώ το σημείο εκείνον το οποίο λέγει ο Θεός, ότι θα καταντροπιαστούν, λέγει, όσοι είναι εναντίον μου. Προειδοποιεί τους αμαρτωλούς ο Θεός ότι θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα καταντροπιαστούν και ενώπιον, λέγει, των αγγέλων του ουρανού και όλου του κόσμου. Διότι τότε βίβλια ανοιγήσονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Τότε θα ανοιχτούν τα βιβλία, δηλαδή η συνείδηση του κάθε ενός ανθρώπου θα ομολογεί καθαρά το τι έπραξε στην ζωή του. Και αυτά θα τα λέγει ενώπιον, λέγει, των αγγέλων του ουρανού και όλης της δικαιοσύνης του Θεού. Βίβλια ανοίγονται. Κάθε ένας από εμάς είναι και ένα βιβλίο, αδερφοί μου. Εάν καθίσεις ποτέ να κοιτάξεις, να γράψεις τι υπέφερες στη ζωή σου, είναι ένα βιβλίο το οποίο αυτό το κρατείς μόνος σου. Αυτό το βιβλίο θα έρθει στιγμή που θα ανοιγεί και αν έχεις μέσα καλάς πράξεις δεν θα ντροπιαστείς. Αν έχεις κακάς πράξεις, τότε λέγει αυτά τα οποία έλεγες κρυφά, λέγει, εγώ θα σου τα πω εις το δώμα, λέγει, επάνω στην σκεπή, για να ακούσει όλος ο κόσμος. Ω Θεέ μου, τι βαρύ είναι αυτό το πράγμα. Μεγαλύτερα δυστυχία και μεγαλύτερα καταράκωση της υπολήψεως του ανθρώπου δεν υπάρχει από αυτήν την λέξη. Κατεσχυνθίσονται οι άνθρωποι. Θα ντροπιαστούν οι άνθρωποι. Το καλό όνομα θεωρείται ως το ανώτερο απόκτημα και από τα πολλά πλούτη τα οποία έχει ο άνθρωπος στον κόσμο τούτο. Εκείνος ο οποίος αφήνει πίσω του ένα καλό όνομα είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς εργάστη σύμφωνα με τα εντολές του Θεού. Πάνω από τα πλούτη, πάνω από την υγεία, πάνω από αυτήν ακόμη τη ζωή μας είναι το καλό όνομα το οποίο θα αφήσουμε. Και να έχουμε πάντοτε υπόψη ότι ο πρώτος ο οποίος θα χαρεί είναι εκείνος ο οποίος μας γέννησε, ο πατέρας μας, είναι
κοίταξε, λέγει, τον γιον του τάδε, λέει, και αμέσως αναφέρει το όνομα του πατέρα. Πόση μεγάλη προσοχή πρέπει να έχουν οι γονείς για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, για να μην γίνουν δείγμα κακής ζωής. Να προσπαθήσουν από τις μικράς ηλικίας να τα οδηγήσουν κοντά στο Θεό, για να ακούσουν πρώτοι το καλό όνομα. Τι θα ωφεληθεί κανείς όταν ζει και είναι αντικείμενο περιφρονήσεως από όλους τους ανθρώπους? Τι θα ωφεληθεί όταν ο κάθε ένας δείχνει το παιδί σου ότι είναι ένα κακό πλάσμα μες στην κοινωνία? Το μυστικό να διατηρήσουμε αυτήν την καλή φήμη και να βρίσκεται στα σχήρας του Θεού είναι η εργασία των εντολών του Θεού. Να εργαστείς, να τηρήσεις τα συντολάς του Θεού. Πρέπει να φροντίζουμε όμως να μένουμε πλησίον του Θεού, διότι αν δεν είμαι θα κοντά στον Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Είναι εκείνος που είπε ότι χωρίς εμού ούτε να στεπίν ουδέν. Δεν το είπε κανείς άλλος. Να είμαι συνδεδεμένοι με την αρετήν και με την δικαιοσύνη του Θεού. Διότι ο Θεός τότε θα μας αμύψει και τότε θα μας δοξάσει και στον κόσμο αυτόν, αλλά και θα μας στήσει εκ δεξιών του την ώρα της κρίσεως. Οι άπιστοι έγιναν αδιάντροποι. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Ανόητοι, άφρονες στην πραγματικότητα, είναι οι αμαρτωλοί οι οποίοι δεν μετανοούν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από αυτήν. Και πώς όχι, μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο, όταν κανείς εγκαταλείπει τον Θεό και σωτήρα του, τον Ιησούν Χριστόν, τον υπερπάντα τιμιότερον φίλον, όταν μας είπεν φίλοι μου εστέ, όταν μας είπεν αδερφοί μου εστέ, όταν μας είπε συγκληρονόμοι μου εστέ, όλα αυτά μας τα είπεν ο Θεός μας από την πολλή του την αγάπη την οποία έχει δια την σωτηρία μας. Όταν μένουμε πιστοί όχι στον Θεό αλλά στην παρούσα ζωή των κακών ανθρώπων, για να μην εντροπιαστούμε από τους ανθρώπους, είναι αυτό το οποίο υπάρχει πλειστάκης όταν επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός και μας πάρει ένα προσφυλές πρόσωπον από αυτόν τον κόσμο, και είμαι αναγκασμένοι να κάνουμε ένα μνημόσυνο. Τότε στην κηδεία την οποία θα ακούσουμε από την Εκκλησία στην ακολουθία εκείνη, προσπαθούμε πώς να εμφανίσουμε εκείνο το φέρετρο να είναι το καλύτερο. Προσπαθούμε πώς θα στολίσουμε αυτό το φέρετρο. Προσπαθούμε πώς θα παρουσιάσουμε αυτό το φέρετρο με μία λέξη μόνο. Εάν δεν τα κάνουμε αυτά, τι θα πει ο κόσμος? Αν δεν φροντίσουμε, τι θα πει ο κόσμος? Και δεν φροντίσαμε προηγουμένως ούτε να εξομολογηθεί το πλάσμα μας, ούτε να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αυτά ήσαν για μας περιττά. Και όταν αποθάνει, τότε τους βλέπεις και κάνουν εκείνα τα φέρετρα χρυσά. Να βάλουν μέσα εκείνο το σώμα, το κουφάρι. Αν αυτό το πλάσμα εσώθη, δεν τον ενδιαφέρει. Αν εξομολογήθηκε, δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει ένα και μόνο ένα. Τι θα πει ο κόσμος? Αυτό το τι θα πει ο κόσμος. Και υπεύθυνοι, λέγει, εγένοντο
ελέγχεις ειδού προσήσομε ημίν εμείς πνοείς ρίσιν διδάξω δε ημάς των αιμολόγων. Δι' αυτό έγιναν υπεύθυνοι και άξιοι ελέγχων και τιμωριών οι άνθρωποι της αμαρτίας. Ιδού εγώ η σοφία σας απευθύνω διδασκαλίαν σοφήν και εμπνευσμένην από εμέ και θα σας διδάξω των ειδικών μου σοφών και αλάνθαστων λόγων. Εγώ είμαι, λέγει, που θα σταθώ κοντά σας και θα σας διδάξω αυτό το οποίο θα σας τιμήσει, θα σας δοξάσει, θα σας αξιώσει στην αιώνια μου βασιλεία. Επειδή εκάλουν και ούχι υπήκον και εξέτεινα λόγους και ού προσήχεται, αλλά ακύρους επιείται εμάς βουλάς της δε εμείς ελέγχης σου προσήχεται, τι γαρούν. Εδώ θα εισέρθουμε σε ένα σημείο, αδερφοί μου, το οποίο ούτε καν έχουμε συλλάβει στην συνείδησή μας ή στην ψυχή μας. Θα το ακούσουμε το σημείο τούτο της Αγίας Γραφής. Είναι φοβερό. «Τι γαρούν καγώ τη μετέρα απολία επιγελάσομαι. Καταχωρούμε δε η νίκα έρχεται ημίν ο λεθρός. Καταγελάσομαι», λέγει ο Θεός, «εις ποιον? Στον αμαρτωλόν, στον αμετανόητον. Δι' αυτό και εγώ δεν θα σας λυπηθώ, αλλά θα γελάσω όταν θα καταστραφείτε και θα χαρώ υπερβολικά όταν έρθει και πέσει επάνω σας ο όλεθρος». Σκεφτήκαμε ποτέ, αδερφοί μου, τούτο το πράγμα? Ένας Θεός ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη, ένας Θεός τον οποίον ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας είπε ότι ο Θεός είναι τόσο πολυέλεος και πολυέσπλαχνος που και αυτόν τον δαίμονα λέγει τον Σατανά θα τον συγχωρέσει. Βέβαια ή το αίρεση αυτή κατεδικάστη από τα οικουμενικά συνόδους. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε έναν Θεό ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη να γελά εις βάρος μας? Όταν διέβαζα αυτήν τη λέξη, είπα, Θεέ μου, δίκαιη εκκρίση σου και δικαιοσύνη σε αγάπη σας. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο εις τον παρόντα κόσμο να περιφρονεί τον Θεό, όταν πέσει επάνω του όλεθρος, τότε ο Θεός θα γελά εις βάρος του. Θα γελά ο Θεός, ναι, ο Θεός θα γελά. Τότε λέγει, ο Θεός εκγελάσεται αυτούς και καταμυχτηριεί αυτούς. Τότε ο Θεός λέει θα γελά εις βάρος των απίστων, λέγει, και θα τους εμπέζει ο Θεός. Νομίζουν αυτή τη στιγμή ότι δεν θα έρθει καθόλου κρίσης επάνω τους και δεν θα τους δει ποτέ η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι επιτρεπτό, λέγει, ποτέ ο Θεός έπιασε κανένα, λέγει, να τον τιμωρήσει? Δεν τιμωρεί ο Θεός. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και περιμένει να σωθεί, να μετανοήσει. Όταν όμως εσύ περιφρονείς την αγάπη του Θεού, δεν τη λαμβάνεις υπόψη και ακάθεκτος πράττεις την αμαρτία ανημέραστε και νυχτός, τι θα κάνει στο τέλος ο Θεός όταν σε δει πλέον έρημον και εγκαταλελειμμένον? Θα γελάει βάρος σου και να σου λέγει ανόητε, όταν προσπαθούσα να σε σώσω εσύ δεν ήθελες. Τώρα, ποιος είναι εκείνος που θα σταθεί κοντά σου? Έρημος, καταστρεμένος, απορριμμένος εις τον όλεθρον και την αμαρτίαν. Δι' αυτό και εγώ δεν θα σας λυπηθώ, αλλά θα γελάσω όταν θα καταστραφείτε και θα χαρώ υπερβολικά όταν έρθει και πέσει επάνω σας ο όλεθρος, η καταστροφή. Και είναι τούτο ένα σημείο φοβερό, αδερφοί μου, το οποίο
Ο άνθρωπος, εάν εγνώριζε πόσο τρομερό πράγμα είναι ο συντριμμός, τον οποίον θα υποστεί ο αμετανόητος και αμαρτωλός άνθρωπος, θα συντριβεί. Όταν λέμε θα συντριβεί, θα γίνει σκόνη. Δεν θα υπάρξει τίποτε πλέον να τον δει, ούτε να τον θυμηθεί κανείς πάνω στον κόσμο. Και τα γνωρίζουμε αυτά τα οποία ακριβώς είπε ο Θεός, ότι τα ονόματα αυτών, λέγει, εγγράφησαν επί της γης. Δεν εγγράφησαν εις τον ουρανόν, εις την βασιλεία μου, λέει. Και βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολλά ονόματα τα οποία παρήρθαν από τον βίον τούτον, επέρασαν από τον βίον τούτον, και τι δεν έγινε. Τι δεν έγινε μέχρι του σημείου όπου εισήλθα μέσα στον ναό του Θεού και να λέγουν «Α, ωραία, θα περνάτε εκεί, πάρα πολύ καλά. Θα βρίσκετε τον τάδε», λέγει, «εκεί και θα παίζετε το τάβλι σας και θα καπνίζετε και το τσιγαράκι σας», και αυτά όλα να ακούνται μέσα στον ναό του Θεού. Και να μην έχει κανείς να τους ομιλήσει, διότι έχουν ισχύνει στα σχήρας του. Ο συντριμμός αυτός του απίστου ανθρώπου, τον οποίον λέγει η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει άλλη δυστυχία πιο σκληροτέρα και πιο ολεθριωτέρα από τον ανεπανόρθωτον πλέον βίον του αμαρτωλού ανθρώπου. Γελά ο Θεός. Ανακουφίζονται τότε και οι άνθρωποι με την καταστροφή του αμαρτωλού. Ενθυμηθείτε τον Ηρώδη όταν κατέσφαξε τα νήπια εκεί για να έβρει τον Χριστό μας, πως επέτρεψε ο Θεός αυτός ο αμετανόητος να λιώσει, και τη στιγμή που ήταν έτοιμος να κλείσει τα μάτια του, διέταξε και κατέσφαξαν όλα του τα παιδιά και όλους τους συγγενείς του για να μην του πάρουν το θρόνο. Εκείνος έφευγε δια τον άλλον κόσμο στην κόλαση και κατέσφαζε μέχρι της τελευταίας στιγμής όσους ήσαν δίπλα του. Καταγέλαστος ενώπιον του Θεού και ασυμπάθητος ενώπιον των ανθρώπων παρουσιάζεται εκείνος ο οποίος δεν ακούει την φωνή του Θεού. «Δεν θέλω τον Θεό», λέγει. Θα αναζητεί τότε βοήθεια ο αμαρτωλός και δεν θα ευρίσκει τη αυτήν πουθενά. Είναι εκείνον το οποίο λέγει στην ακολουθία, την νεκρόσιμη ακολουθία η Εκκλησία μας προς τους ανθρώπους, τα όματα ρέπουσα άπραχτα καθηκετεύει. Προς τους αγγέλους το ίδιο, προς τους ανθρώπους το ίδιο. Κανείς δεν έρχεται, λέγει, να τον βοηθήσει. Τη στιγμή να εκείνη μόνη μας θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα παρουσιαστούμε ενώπιον του Μεγάλου Τριτού. Ο καιρός της θείας εσπλαχνίας και μακροθυμίας παρήρθε, αδελφοί μου. Παρέρχεται πλέον. Δεν έχουμε καιρό. Δεν έχουμε καιρό πλέον να μετανοήσουμε. Όταν υπενθυμίζει αυτό η Εκκλησία μας, ότι μακάριος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Ο άνθρωπος ο ράθυμος, δηλαδή ο αμετανόητος, δηλαδή εκείνος που κοιμάται και δεν μπορεί να ξυπνήσει λόγω του βάρους της αμαρτίας. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία, αδερφοί μου, έχουμε και η αμαρτωλή ενώπιον του Θεού, η αμετανόητη ενώπιον του Θεού, θα είναι καταγέλαστη από τον ίδιο τον Θεό. Ποιος θα σε σώσει? Η εξουσία την οποία είχες δεν σε σώζει. Τα χρήματα και τα πλούτια τα οποία είχες δεν σε σώζουν. Τα χτήματα και οι πολυκατοικίες που είχες δεν σε σώζουν. Η μόρφωση που έλεγες ότι έχεις και τα πτυχία σου δεν σε σώζουν. Οι γλώσσες τις οποίες σε επέτρεψαν ο Θεός και έμαθες, ούτε και αυτές. Τότε, ποιον είναι το κέρδος σου? Μηδέν εστίν ο άνθρωπος, μηδέν η δύναμή του, μηδέν η φαντασία του, μηδέν η ύπαρξή του, μηδέν ο πλούτος και η ισχύς, μηδέν η ωραιότης, τα πάντα όναρ και σκιά, τα πάντα ματαιώτης.
ματαιότης, ματαιοτήτων. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, μία ματαιότητα. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό, αδελφοί μου, να μην είμεθα μετά των αμαρτωλών οι οποίοι δεν μετανοούν, αλλά να είμεθα μετά των αμαρτωλών οι οποίοι μετανοούν και ζητούν το έλεος του Θεού, όπως ο άσωτος Υιός, ο οποίος επέστρεψε στον Πατέρα του και είπε, «Πάτερ μου, ήμαρτων εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Ούκ ημοι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιήσον με ως ένα το μυστείο σου, μη μου πεις ότι είμαι παιδί σου πια, γιατί σε αρνήθηκα, έφυγα. Τώρα που επέστρεψα, δώσε μου Θεέ μου να είμαι ένας από αυτούς που έχεις μέσα στο παλάτι σου, να μείνω μόνο κοντά σου». Ήρθε να μας αξιώσει ο Θεός, αδερφοί μου, μετανοημένους, να ζήσουμε στην αγκάλι του Θεού μας και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.